Γεια σας, τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας και σε ένα ακόμη vlog. Πριν ξεκινήσουμε με το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή, πατήστε και ένα κουδουνάκι, ακολουθήστε με και στο Instagram και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση πάμε στο βίντεο. Γεια σας, τι μου κάνετε, πως είστε? Καινούριο vlog ξεκινάει σήμερα στο κανάλι. Κλασικά εγώ είμαι στο αυτοκίνητο. Να σας πω, παιδιά μου, ότι σήμερα ξύπνησα πάρα πολύ καλά και επειδή έχει και πάρα πολύ ωραία μέρα, είπα να αρπάξω την ευκαιρία από τα μαλλιά και να πάω μια βόλτα. Εν τω μεταξύ σήμερα έχει ρεπό η φίλη μου η Ιωάννα, οπότε δεν είχε κανονίσει κάτι αυτή, εγώ ήμουνα πάρα πολύ καλά, οπότε λέμε σήμερα είναι η μέρα μας. Σήμερα να σας πω που σας γυρνάω αυτό το βίντεο, είναι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν αυτή τη μέρα. Εγώ να σας πω την άποψή μου, δεν τη γιορτάζω. Όχι ότι είμαι ελεύθερη, με τον Κώστα είμαι. Απλά δεν το θεωρώ ότι είναι κάτι αυτή η μέρα. Δηλαδή για μένα οι σχέσεις θα έπρεπε να γιορτάζουν κάθε μέρα. Και όχι να περιμένουν 14 Φλεβάρι για να γιορτάσουν τον ερωτά τους. Καταλάβατε πως το λέω. Όπως επίσης το θεωρώ κάτι τελείως εμπορικό. Κάτι τελείως. Είναι ό,τι πρέπει για τις επιχειρήσεις. Για να πουλάνε καρδούλες, μαξιλαράκια, ξέρω εγώ, σοβρακάκια με καραμελίτσες και τέτοια πραγματάκια. Προσωπικά λοιπόν ποτέ μου δεν γιόρτασα αυτή τη μέρα, ακόμα και στο σχολείο που μου λέγανε όλοι χρόνια πολλά, χρόνια πολλά γιορτάζεις. Εγώ τους κοίταγα με μια ξύνη μούρη. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά παρόλα αυτά σε όσους γιορτάζουν, να γιορτάζετε κάθε μέρα τον ερωτά σας. Μην περιμένετε μία φορά το χρόνο να το γιορτάσετε. Να ξέρετε παρόλα αυτά ότι αν ήμουν καλά και δεν ήμουν άρρωστη όλο αυτό το διάστημα του Αγίου Βαλεντίνου, θα είχαμε έτσι κάποιο βίντεο σχετικό με τη μέρα. Δηλαδή εννοείται ότι θα εκμεταλλευόμουν αυτή την ευκαιρία για να κάνω γλυκάκια έτσι του Αγίου Βαλεντίνου και καλά, έτσι κόκκινα με καρδούλες, με τέτοια πράγματα. Μόνο και μόνο έτσι για να φάμε τα γλυκά, δηλαδή μην φανταστείτε. Ευκαιρία έψαχνα, αλλά δυστυχώς ήμουνα χάλια. Τώρα να σας πω λοιπόν, είμαι πάρα πολύ καλά. Αν και χθες είχα τον τελευταίο πυρετό, είχα την πιο μεγάλη θερμοκρασία από όλες τις προηγούμενες ημέρες. Παρόλα αυτά, σήμερα είμαι, τι να σας πω, μόνο ένα μικρό μπουκωματάκι. Δηλαδή μπορεί και να ακούγεται αυτό στο βίντεο, δεν ξέρω αν ακούγεται στο κινητό. Τώρα σας γυρνώ εννοείται από το κινητό το βίντεο, όχι από την κάμερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αρκετά με την εισαγωγή, γιατί πάντα μιλάω, δεν σταματάω. Τουλάχιστον δεν με παρεξηγείτε, κάτι είναι και αυτό. Σας αρέσει να μ' ακούτε να παρλάρω. Λοιπόν, τώρα θα πάμε mall, η κλασική βόλτα. Θα πάμε σε πολλά μέρη σήμερα, αν προλάβουμε. Δηλαδή, το σχέδιο είναι να πάμε mall, μετά να πάμε τζάμπο, μετά θέλουμε να πάμε σούπερ μάρκετ. Δεν θα κάνουμε κανένα μεγάλο λογαριασμό, φανταστείτε. 2-3 πραγματάκια που θέλω. Οπότε αυτά, παιδιά, ας ξεκινήσει η βόλτα μας. Εννοείται ότι θα σας πάρω πλάνα από όλα. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι με ένα κινητό στο χέρι, η αλήθεια είναι. Θέλω να το ζήσω, καταλάβατε. Παρ' όλα αυτά θα σας πάρω πλάνα έτσι και από τα μαγαζιά. Εννοείται ότι μετά θα έχουμε haul σε ό,τι πάρω. Δεν θέλω να πάρω πολλά πραγματάκια, αλλά ό,τι πάρω θα σας το δείξω. Πάντα έτσι λέω το μεταξύ και καταλήγω με κάτι λογαριασμούς, άστα. Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε, ξεκινάει η βόλτα μας, παιδιά. Μόλις έφτασα λοιπόν στο mall, οπότε πάμε να βρούμε την Ιωάννα. Νομίζω με περιμένει απ' έξω όπως πάντα. Να είμαστε! Γεια! Πάμε βόλτα, παιδιά, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Αυτό. Να είμαστε λοιπόν, έχουμε φάει, έχουμε σκάσει. Καλώς, τη διατροφούλα. Τη διατροφούλα μας την κάναμε. Εννοείται πάντα. Δηλαδή είχε κοτοπουλάκι αυτό που φάγαμε. Σαλάτα. Είχε σαλάτα, μπράβο, μαρουλάκι, λάχανο. Είμαστε κυρίες.
Λοιπόν, τώρα πήραμε καφεδάκια. Τα καφεδάκια. Εγώ ξενέρω και όπως πάντα, παιδιά. Εγώ. Αλλά επιφυλάσσω θα το φάω το γλυκό. Εγώ δεν άντεξα, παιδιά. Το είδα, το ερωτεύτηκα, μου μίλησε. Διατροφολόγο δεν έχω πάει ακόμα, οπότε εντάξει, καλά είμαστε. Λοιπόν, οπότε ναι. Για να δοκιμάσουμε. Μου κάνεις πλάκα. Θάνατος. Θάνατος. Λοιπόν, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Σας αφήνουμε για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας εδώ πέρα στο μολ και μετά έχουμε τζάμπο και μετά έχουμε σκλαβενίτη και μετά έχουμε σπίτι και μετά... Και ένας χαμός. Ναι. Και δεν έχει τελειωμό η μέρα. Αυτά λοιπόν. Συνεχίζει η βόλτα. Λοιπόν, αυτή τη μάσκα... Θα την πάρεις. Πρέπει να την πάρω. Βασικά μπορώ να μείνω με αυτή τη μάσκα σε όλο το τζάμπο να κάνω βόλτα. Ωραία, έτσι θα πηγαίνουμε παιδιά. Το βλέπετε. Πολύ έξαλλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω έτσι θα πάμε βόλτα. Με αυτό θα μείνω σήμερα, λοιπόν το πήρα. Εμένα αυτό γιατί μ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει αυτό. Καλά είναι ωραίο. Καλά το θέλω. Γιατί φεύγεις. Το θέλω, καλά είναι ωραίο. Καλά το θέλω. Και εσύ το θέλεις. Το θέλω. Το θέλεις. Το θέλεις, Ανίτα. Το θέλω, το θέλω. Τέσσερις ώρες αργότερα και φτάσαμε στο σπίτι τώρα. Η ώρα έχει πάει 9.30. Πήγαμε και στο σούπερ μάρκετ και ας μην σας πήραμε μαζί. Εμείς πήγαμε στο Σκλαβενίτη. Εννοείται πως θα έχουμε και σούπερ μάρκετ hall, θα έχουμε τζάμπο hall, θα έχουμε από το mall hall, θα έχουμε τα πάντα. Θα σας τα δείξω όλα, ό,τι πήρα. Να σας πω ότι τα περάσαμε φανταστικά. Δηλαδή η μέρα μας ήταν ό,τι καλύτερο. Η διατροφούλα εντάξει. Σήμερα εντάξει, το αλλάξαμε τα φώτα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχουμε αρχίσει επίσημα τη διατροφή. Πολύ σύντομα παρόλα αυτά, μεθαύριο πάω σε διατροφολόγο. Ήταν να πάω όσο ήμουν άρρωστη, πολύ άρρωστη εννοώ. Τώρα είμαι καλύτερα, πολύ καλύτερα. Ούτε 10 τα έκανα σήμερα, ούτε τίποτα. Λίγο το μπουκωματάκι αυτό μόνο. Ήταν λοιπόν να πάω όσο ήμουν άρρωστη, τότε δεν πήγα, το ακύρωσα το ραντεβού. Θα πάω μεθαύριο και εννοείται ότι θα σας έχω και vlog. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στο hall μας. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το σούπερ μάρκετ, γιατί έχουμε και πράγματα ψυγείου κατάψυξης ώστε να τα τακτοποιήσω και μετά θα σας δείξω και τα υπόλοιπα. Θα ξεκινήσουμε το hall μας λοιπόν με ένα σολομό. Έχω πάρει αυτό εδώ πέρα το πακέτο, είναι μισό κιλό. Λοιπόν, έχει 4 κομμάτια όπως βλέπετε. Μια χαρούλα πιστεύω. Αυτό το έχω ξαναπάρει κιόλας και ήταν πάρα πολύ ωραίο, οπότε γι' αυτό το ξαναπήρα. Συνεχίζουμε τώρα με κατεψυγμένα λαχανικά. Πρώτη φορά παίρνω, ιδέα της θείας μου ήταν, γιατί μου είχε πει ότι το κάνει γενικότερα. Αλλιώς είναι τώρα να πηγαίνεις να παίρνεις ένα μπρόκολο και να έχεις το άγχος να το φας γρήγορα, καταλάβατε. Και αλλιώς είναι να το έχεις εδώ πέρα, κατεψυγμένο, να έχεις και μπρόκολο, να έχεις και κουνουπίδι, να έχεις και καρότο, να έχεις τα πάντα όλα. Οπότε λίγο-λίγο βάζεις όσο θες και έχεις για πάντα τέλος πάντων. Δεν σου χαλάει. Προχωράμε τώρα σε γιαουρτάκι. Πήρα αυτό εδώ πέρα. Ένα γάλα. Αυτό. Και ένα ανθότυρο. Τελειώσαμε με πράγματα ψυγείου και κατάψυξης. Πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αρχικά βρήκα προσφορούλα ωραία. Μείον 1 ευρώ. Μπαρίλα πέστο. Λοιπόν, έχει 2 πακετάκια. Είναι τέλεια. Έχουμε δοκιμάσει να σας πω ξανά μπαρίλα πέστο. Ήτανε κάποιο άλλο. Αυτό είναι νομίζω και με βασιλικό και πρέπει να έχει και παρμεζάνα. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Θα δοκιμαστεί αυτό σε vlog. Και πήρα πάλι από μπαρίλα κάτι έτσι να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι με μπαλσάμικο. Αυτό εδώ πέρα. Μια σαλτσούλα έτσι πάρα πολύ όμορφη. Ουσιαστικά έχει ντομάτα. Έχει παρμεζάνα. Τρελαίνομαι. Έχει... βασιλικό, έχει βαλσάμικο, έχει διάφορα τέλος πάντων. Θα δοκιμαστεί και αυτό σε vlog και θα σας πω. Και τώρα πάμε μαναβική, του έχω αλλάξει τα φώτα. Έχω πάρει αυτές εδώ πέρα τις δύο συσκευασίες με τα μαρουλάκια. Συγκεκριμένα είναι η καπριτσιόζα. Αυτή έχει λόλα πράσινη, λόλα κόκκινη και ρόκα. Μας αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη. Οπότε τη βρίσκω, την παίρνω. Αρκεί να έχει έτσι πολλές μέρες ζωής ρε παιδί μου. Δηλαδή σήμερα είναι 14 του μήνα και αυτό λήγει 20. Μια χαρά. Επόμενο πραγματάκι που πήρα είναι 2 αγκουράκια. Για τζατζίκι, για χωριάτικες, για τέτοια. Έχω ακόμα στο ψυγείο, αλλά πήρα λαδιών υπάρχουν. Προχωράμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι με τις φραουλίτσες. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα πώς θα είναι, αν θα είναι νόστιμες τέλος πάντων. Αλλά αφού βρήκα, πήρα. Εδώ πέρα έχουμε μήλα πράσινα, ταξινόμηλα, κλασικά πράγματα. Και τελευταία σακουλίτσα, τι πήρα, παιδιά. Πήρα 2 τέτοιες συσκευασίες ντοματινιά.
Η αλήθεια είναι ότι ντομάτες που παίρνω κανονικά, κάθε φορά τώρα τελευταία είναι χάλια. Είναι πράσινες, είναι άνοστες, αηδία. Λοιπόν, οπότε πήρα ντοματίνια, ό,τι καλύτερο. Έχουμε ξαναπάρει, μας άρεσαν. Οπότε από εδώ και πέρα οι σαλάτες θα είναι με ντοματίνια. Αυτό ήταν λοιπόν το supermarket haul και πάμε σιγά σιγά τώρα στα υπόλοιπα πραγματάκια. Επόμενό μας haul θα είναι το τζάμπο. Λοιπόν, έχουμε αυτήν εδώ τη σακούλα, τη βλέπετε. Λοιπόν, μη σας ξεγελάει το μέγεθός της, έδωσα μόνο 30 ευρώ. Λοιπόν, απλά είναι μεγάλη γιατί έχει μαξιλάρια. Λοιπόν, το σχέδιό μου σήμερα ήταν να σου λουπώσω λίγο το υπνοδωμάτιο. Το φτιάξουμε ρε παιδί μου, έτσι λίγο πολύ... Να είναι ωραίο. Τι θα κάνω γι' αυτό. Λοιπόν, σήμερα έκανα την αρχή με κάποια ψώνια και θα συνεχίσουμε και σε επόμενο vlog στο μέλλον να κάνουμε και άλλα updates στο δωμάτιο μέχρι να φτάσει το τελικό αποτέλεσμα όπως το θέλω. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τι πήρα. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτά εδώ πέρα τα δύο πανέμορφα μακρόστενα μαξιλαράκια. Τα βλέπετε πως είναι, δύο ίδια. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ κουκουλιάρικα. Εν τω μεταξύ, νομίζω είναι ίδια με αυτά που έχω στον καναπέ. Στον καναπέ τα έχω σε μπορντό. Αυτά τα πήρα γκρι. Εννοείται ότι μετά το haul θα πάμε να τα βάλουμε στο δωμάτιο, το καταλαβαίνετε αυτό. Και πήρα ακόμη ένα μαξιλάρι. Αυτό είναι ίδιο, απλά είναι μαύρο όπως βλέπετε. Συνεχίζουμε τώρα με ένα πολύ μπριζό. Το χρειάζομαι γιατί στο κομοδίνο, θα δείτε μετά τι άλλο έχω πάρει για το κομοδίνο, θα σας το δείξω μετά, δεν είναι από το τζάμπο. Δεν μου φτάνουν οι μπρίζες. Έχω ένα μεγάλο πολύ μπριζό, αλλά χρειάζομαι και ακόμη ένα, οπότε πήρα και αυτό εδώ πέρα. Επόμενο πραγματάκι, πήρα καλτσούλες, οι οποίες είναι για γιόγκα και πιλάτες. Λοιπόν, όχι δείτε, τρελαίνομαι παιδιά, είναι φοβερό. Το βλέπετε εδώ πέρα που το απεικονίζει, είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Από πίσω είναι και αντιολυθητικό, το βλέπετε που πέφτει το φως. Οπότε έχω πάρει το στρωματάκι μου, σε προηγούμενο βίντεο σας το έδειξα. Πήρα και τις καλτσούλες μου, οπότε είμαστε έτοιμοι, δεν μας λείπει τίποτα. Για να κάνουμε παιδιά γυμναστική στο σπίτι, εννοείται ότι θα σας κάνω βίντεο, δηλαδή δεν θα κάνω γυμναστική μόνο εκεί που πάω στην γυμνάστρια. Θα κάνουμε και στο σπίτι. Οπότε με αυτά εδώ πέρα θα κάνουμε. Τώρα δεν θα ήταν τζάμπο haul της Άννης αν δεν είχε κάλτσες. Πήρε και άλλες κάλτσες, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά σε κάθε τζάμπο haul πρέπει να έχουμε και τουλάχιστον μια τετράδα κάλτσες. Λοιπόν, αυτή τη φορά έλεγα, έλα μωρέ, έχεις τόσες κάλτσες, άστο, αφού είναι καινούργιες. Ναι, αλλά με κέρδισε αυτό το πορτοκαλί. Δηλαδή, μου μίλησε στο μέσα μου, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Οπότε εφόσον το είδα, το πήρα. Έχει πορτοκαλί, έχει αυτό το ωραίο το γαλάζιο, έχει αυτό το φούξια και έχει και αυτό το γκρι. Και τελευταίο πράγμα από τζάμπο, δεν ξέρω ακόμα που θα το βάλω, αλλά πήρα αρωματικό αυτό εδώ πέρα, αρωματικό χώρου. Είναι με αυτά τα στικάκια πάνω. Είναι πάρα πολύ ωραία γενικότερα αυτά. Να σας πω την αλήθεια, το άλλο βέβαια το γιορτινό που είχα πάρει, δυστυχώς δεν μύριζε. Δηλαδή μύριζε μόνο όταν ήσουν κοντά στο έπιπλο εκεί πέρα που το είχα. Στο χώρο όλο δεν μύριζε. Η Ιωάννα όμως μου είπε ότι το συγκεκριμένο μοσχοβολάει, είναι δοκιμασμένο δηλαδή. Κρατάει αρκετό καιρό και μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Αυτό εδώ πέρα η μυρωδιά του είναι... εδώ το λέει. Άρωμα του ωκεανού. Λοιπόν, μου κάνει και για μπάνιο να σας πω την αλήθεια έτσι. Να μυρίζει μια φρεσκάδα το μπάνιο, θα δούμε που θα το βάλουμε. Και κάπως έτσι τελειώσαμε και με το τζάμπο haul και πάμε τώρα να κάνουμε το haul του mall. Δύο μαγαζάκια έχουμε εκεί πέρα, πάμε να τα δούμε. Πάμε εδώ πέρα λοιπόν στο διάφανο. Είχαμε πάει την άλλη φορά με την αδερφή μου, το λιώσαμε, το είδαμε όλο. Είχα βρει αυτά τα δύο που θα σας δείξω, δύο πορτατίφ συγκεκριμένα. Δεν έχω πορτατίφ στο δωμάτιο, ντροπή και έσχος πραγματικά. Αυτό αλλάζει σήμερα. Τα είχα δει λοιπόν τότε και ήταν και σε προσφορά, 7 ευρώ το ένα. Τσιγκουνεύτηκα και δεν τα πήρα τότε, αλλά τα πήρα σήμερα, πάλι στην ίδια προσφορά. Λοιπόν, δύο ίδια, θα τα βάλουμε μετά εννοείται. Λοιπόν, είναι μικρούλια γιατί δεν έχω χώρο στο δικό μου κομοδίνο, στο δικό τα έχουμε. Στο δικό μου δεν έχω χώρο γιατί έχω το γομάρι εκεί πέρα της συσκευής ΥΠΑ. Οπότε πήρα αυτό εδώ πέρα, σε μαύρο χρώμα εννοείται γιατί έχουμε μαύρο μέσα στο δωμάτιο και η σιρταριέρα είναι μαύρη και η μισή ντουλάπα είναι μαύρη, οπότε αυτό είναι τέλειο. Λοιπόν, δύο τέτοια πήραμε, θα τα βάλουμε μετά στα κομοδίνα και θα τα δείτε. Και πάμε, τελευταίο haul για σήμερα, body talk, πάμε να δούμε τι πήρα. Λοιπόν, ήθελα κολλασμένο να πάρω ένα κολάν που να μου κάνει, για να είμαστε και ειλικρινείς τώρα, γιατί όσα έχω είναι small,
Και δεν πολύ μπαίνω σε αυτά πια. Δεν μπαίνω, ρε παιδί, δεν είμαι άνετη. Οπότε σκέφτηκα να πάρω ένα κολάν. Και επίσης, επειδή μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το κολάν και επειδή τρελάθηκα και με τα φούτερ που είχε, και επειδή στο Body Talk είχε 40% έκπτωση και επιπλέον στην τελική τιμή 20% λόγω της ημέρας. Άρπαξα την ευκαιρία από τα μαλλιά και πήρα αυτά που θα σας δείξω. Λοιπόν, έρχομαι εδώ πέρα να με βλέπετε και να βλέπετε και το κολανάκι, το οποίο είναι ένα μαύρο. Μισό λεπτάκι. Αυτό. Δεν ξέρω αν φαίνονται τα χρωματάκια του στην κάμερα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Λοιπόν, δεν το δοκιμάζω σήμερα. Θα τα πλύνω, εννοείται, αυτά που πήρα. Και όταν τα βάλω, σε επόμενο vlog θα σας τα δείξω. Μη σας πω, θα κάνουμε γυμναστικούλα και με αυτά σε επόμενο βίντεο. Και ήθελα να πάρω και κάτι έτσι από πάνω. Λοιπόν, σκεφτόμουν στην αρχή να πάρω εκεί πέρα το σετάκι του, αλλά το σετάκι του είναι για αργότερα, ρε παιδί μου, δεν είναι για τώρα. Έχω κοιλούμπα, πώς το λένε. Λοιπόν, οπότε λόγω της κοιλιάς δεν πήρα το σετάκι του, αλλά πήρα κάτι που να ταιριάζει, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τι πήρα? Πήρα αυτό εδώ το φοβερό φούτερ, το καφέ. Καφέ είναι, παιδιά. Τώρα στο φωτισμό φαίνεται, φαίνεται, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει και την κουκουλίτσα του. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, το πήρα σε small, γιατί το medium μου φάνηκε πολύ μεγάλο πάνω μου. Οπότε πήρα το small, μου κάνει, γιατί είναι μεγάλο, είναι μπόλικο, ρε παιδί μου. Οπότε είναι ο τέλειος συνδυασμός, θεωρώ. Και όχι μόνο για το συγκεκριμένο κολάν, μπορώ γενικά να το φοράω, εννοείται. Δηλαδή μπορώ να το φοράω και ξεχωριστά. Αλλά έτσι εγώ το φαντάστηκα μαζί, ρε παιδί μου, το συνολάκι, και τα πήρα έτσι μαζί. Δεν πήρα κάτι άλλο, παιδιά, περιέργως. Αυτό ήταν το τεράστιο haul σήμερα που είχαμε. Σας έδειξα τα πάντα, θεωρώ. Ναι, σας τα έδειξα όλα. Και σούπερ μάρκετ είχαμε, και τζάμπο είχαμε, και μόλ είχαμε, ρούχα είχαμε, και πορτατήφ είχαμε. Εντάξει, τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, και τώρα νομίζω πρέπει να πάμε σιγά σιγά προς τα μέσα, προς το δωμάτιο, να σας δείξω το πριν και να σας δείξω μετά και το μετά, αφού βάλω όλα αυτά που πήρα. Ήρθα λοιπόν στο δωμάτιο. Δεν θέλω τώρα σχολιάκια για αυτά εδώ που περιμένουν να σιδερωθούν κάποτε. Ελπίζω να τα κάνω. Και γι' αυτόν εδώ πέρα το χαμό που έχει τις πιτζάμες μου, τα ρούχα που φόρεγα χθες, έχει κάτι ασιδέρωτα, έχει διάφορα, έχει πράγμα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τα παραβλέπουμε και πάμε να σας δείξω το χώρο. Λοιπόν, το δείχνω για όσους βλέπουν πρώτη φορά βίντεο και δεν έχει τύχει να δουν το δωμάτιο. Εδώ πέρα λοιπόν είναι το δωμάτιο. Βλέπετε, είναι μεγάλος ο χώρος. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το κρεβάτι. Είναι ψηλό, είναι ωραίο, είναι άνετο. Τείχος είναι μοβ, τρελαίνομαι. Τα κομωδίνα κάποτε θα αλλάξουν. Μην δίνετε σημασία τώρα εδώ πέρα σε μπουκάλια κλπ. Λοιπόν, όπως είπα, τα κομωδίνα θα αλλάχτουν κάποτε. Να βρούμε κάτι που να ταιριάζει με αυτή την ντουλάπα, θέλουμε. Οπότε, όταν βρούμε κάτι αντίστοιχο, θα πάρουμε. Λοιπόν, τείχος εδώ πέρα μοβ. Στις υπόλοιπες πλευρές δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά είναι ροζάκι. Και τώρα για αρχή θα μεταμορφώσουμε αυτό εδώ πέρα το κρεβάτι. Λοιπόν, θέλω, το σχέδιό μου είναι να είναι έτσι στρωμένο, να μην φαίνονται τα μαξιλάρια τα οποία χρησιμοποιούμε το βράδυ στον ύπνο, και να το στολίσουμε από πάνω με τα υπόλοιπα μαξιλάρια. Πάμε να το κάνουμε. Ταραν! Ιδού λοιπόν το μετά. Εντάξει, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Πάντα ήθελα το κρεβάτι μου να έχει έτσι μπόλικα μαξιλάρια. Σα δείχνω και τα πορτατήφ, τα βλέπετε. Εντάξει, θα δείχνουν πολύ καλύτερα όταν θα έχουμε ίδια κομωδίνα. Και πιο ωραία, ρε παιδί μου, για το δωμάτιο, ξέρετε, να είναι ασορτή, ας πούμε. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Φωτίζουν πάρα πολύ όμορφα. Θα σας δείξω ένα πώς είναι αναμένο. Εδώ λοιπόν, εντάξει, το βλέπετε όπως το δείχνει η κάμερα, τέλος πάντων. Αλλά φωτίζει πάρα πολύ το χώρο. Και με τα δύο φαντάζεστε τι γίνεται, χαμός. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, παιδιά, που φτιάξαμε έτσι το κρεβατάκι, που κάναμε ένα update στο δωμάτιο. Εννοείται ότι μένει ακόμα, κάτι ακόμα δηλαδή που θέλω να κάνω. Έχω μια κουβερτούλα πολύ ωραία, την οποία θέλω να πλύνω, και όταν την πλύνω θα τη βάλω και αυτή εδώ πέρα στο κρεβάτι. Δεν θα τη βάλω μέχρι τέρμα πάνω, θα είναι δηλαδή στο τελείωμα του κρεβατιού. Πιστεύω θα είναι τέλειο. Λοιπόν, κάπου εδώ λοιπόν τώρα λέω να σας αφήσω, να κλείσει αυτό το βίντεο. Δεν έχω ιδέα τι σας έχω δείξει από τη βόλτα, θυμάμαι μόνο το haul. Τα άπειρα haul βασικά. Από τη βόλτα δεν θυμάμαι τι πλάνα έκανα, γιατί είχα ξεχαστεί, το κινητό το βάζα συνέχεια στην τσέπη. Την ευχαριστηθήκαμε τη βόλτα μας, ήταν super. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, τώρα ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε like, εγγραφές, κουδουνάκι, ιστορίες, τα πάντα όλα. Ακολουθήστε με επίσης και στο Instagram, γιατί εκεί σας ενημερώνω για τα πάντα. Επίσης, το επόμενο vlog θα είναι λογικά
ή διατροφολόγος, δηλαδή θα σας πω τι έγινε, που πήγα, τι είπαμε, τι διατροφή μου έχει βγάλει, συμβουλές και τέτοια διάφορα. Θα σας πω εννοείται για τη λιπομέτρηση τα αποτελέσματα, φοβάμαι για το τι θα ακούσω, αλλά τέλος πάντων. Θα ξεκινήσουμε και επίσημα πλέον τη διατροφή, γιατί εντάξει ως τώρα, όσο είμαι άρρωστη, σας έχω πει κάνω και κάθε μέρα έκανα κανονικά, σήμερα εντάξει το άλλαξα τα φώτα. Αλλά εντάξει, μία φορά σιγά που βγήκα κιόλας, εντάξει, τι ψυχή έχει. Οπότε, παιδιά μου, αυτά για σήμερα. Ραντεβού τώρα στο επόμενο βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι. Φιλάκια πάρα πάρα πολλά. Να περνάτε όμορφα.